Είχαμε μια συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών για ένα θέμα που παρουσιάστηκε με ένα εργαζόμενο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί ξανά πρόβλημα και του είχε ρίξει ο Δήμαρχος μια ποινή 400 ευρώ μετά από αναφορά του Αντιδημάρχου, του κ. Δημετζή. Και γενικότερα υπάρχει ένα θέμα. Όσες φορές κάναμε συνάντηση με τον κύριο Δημετζή, με τον Αντίδημαρχο Καθαριότητας, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη, οπότε εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε σταματήσει πλέον να απευθυνόμαστε για τα προβλήματα που αφορούν την Αντιδημαρχία του σε αυτόν και πηγαίνουμε στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών. Ήταν ο κύριος Σωτηράκης, τώρα είναι ο κύριος Ταξίδης. Οπότε επικοινώνησε ο πρόεδρος με τον κύριο Ταξίδη, ζήτησε συνάντηση και πήγαμε στο Δημαρχείο τη Μεγάλη Πέμπτη. Επειδή ήταν και ο Δήμαρχος εκεί, παρόν εκείνη την ώρα και δεν είχε δουλειά, φωνάξαμε να παρευρίσκεται και αυτός στη συνάντηση. Πήγαμε στο γραφείο του Αντιδημάρχου του κύριου Ταξίδη και μόλις ξεκινήσαμε να λέμε για το πρόβλημα που έκυψε και γενικότερα για το πρόβλημα που υπάρχει πάνω στην καθαριότητα, πριν περάσουμε, ξέρω εγώ, ούτε 3-4 λεπτά, ήρθε ο κύριος Δημετζής, ο οποίος είχε ενημερωθεί από τον, είτε από τον Δήμαρχο, είτε από τον κύριο Αντιδήμαρχο, δεν γνωρίζω, όπως και ο ίδιος λέει. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε μέσα, φανερά εκνευρισμένος, έκατσε μια καρέκλα και δίπλα στην πόρτα, και ενώ εγώ, απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο και τον κύριο Ταξίδη, συνέχιζα να λέω αυτά που τους έλεγα, πριν περάσει ένα λεπτό, σηκώθηκε από τη θέση του κύριου Δημερτζής, ήρθε προς το μέρος μου, σταμάτησε πολύ κοντινή, σε απόσταση αναπνοής και μου φωνάζει ποιος νομίζει ότι είσαι. Του λέω σε παρακαλώ πολύ, πήγαινε κάτι στην καρέκλα σου, γιατί ήρθες δίπλα μου. Τι θα με δείρεις, πήγαινε να καθίσεις στην καρέκλα σου. Αυτός θα είναι εκεί. Άρχισε να φωνάζει ακόμη περισσότερο και να είναι απειλητικός απέναντί μου, οπότε το Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος τον πιάσανε και να τον τραβήξουν. Με το που τον πιάσανε και τον τραβούσανε για να τον ηρεμήσουν, αυτός εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο και στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί από αυτούς, να έρθει προς το μέρος μου, εγώ έμεινα στο ίδιο σημείο, ξεστόμισε την κουβέντα και μου είπα τη γραμμή. Με το που μου είπε αυτό το πράγμα, λέω στον πρόεδρο, η συζήτηση τελείωσε, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή, έχουμε κάνει ομοιρικούς καυγάδες και έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση με όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, που δεν είναι ο γός μου, και ποτέ από καμία πλευρά, είτε τη δικιά μας είτε της διοίκησης, δεν διανοήθηκε κανείς να περάσει τις κόκκινες γραμμές, να πει τις κουβέντες πεζοδρομιακού τύπου. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι μετά που ανέλαβε η διοίκηση του κ. Μαδαλιανού, του Δημάρχου του Δήμου, υπάρχει ένα κύμα φυγής. Οι εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι υπάρχει άνηση κατανομή εργασίας, κάνουν παράπονα, έχουν έρθει κάποιοι παρουσία του σωματείου στο Δήμαρχο και εξέδεσαν τα προβλήματά τους, τα οποία δεν εισακούστηκαν. Δηλαδή άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι 20-25 χρόνια εργαζόμενοι στο Δήμο, σηκώνονται και φεύγουν. Γιατί δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση που υποκαθεί πάνω. Και αυτό εδώ, ναι μεν υπήρχε με τις προηγούμενες διοικήσεις, αλλά δεν είχε αυτή την έκταση. Ήτανε, σε κάποιο βαθμό υπήρχε μια ισορροπία, να το πω έτσι. Κρατιόταν κάποιες ισορροπίες. Από τη μέρα που ανέλαβε τη διοίκηση ο κ. Μαδαλιανός και την αντιδημαρχία πάνω ο κ. Δημερτζής, αυτό εδώ το πράγμα έχει τροχιαστεί. Έχει εκτανεχηθεί η κατάσταση. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που έχουν φύγει είναι πάρα πολλοί και αυτοί που θέλουν να φύγουν ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή σε κάθε κύμα κινητικότητας φεύγουν οι συνάδελφοι από την καθαριότητα. Φεύγουν και από άλλες υπηρεσίες, δεν λέω. Αλλά από την καθαριότητα πάνω φεύγουν πολλοί. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι στην καθαριότητα. Δεν πήρα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν καταλάβατε στην αρχή που ήμουν λίγο κάπως, γιατί είπα να μην το σηκώσω κιόλας. Με πήρανε τηλέφωνο τώρα από την καθαριότητα κάποιες συναδέλφισσες να πάω να τις βρω. Δηλαδή να με παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ εδώ και να κλαίνε. Είναι κρίμα το Θεό. Και αυτό εδώ τώρα το λένε αυτοί ότι προσπαθούσαμε, λέει ο κ. Δημετζής, προσπαθούσαμε λέει, να πούμε τον Δήμαρχο και να επικαλεστούμε το συνέστημα.
Φυσικά θα το πούμε και αυτό. Γιατί το είπαμε το Δήμαρχο, δηλαδή είναι δυνατόν να σηκώνει το εργαζόμενο να έρθει στη δουλειά και να σκέφτεται τι έχει να τραβήξει και να πηγαίνει το βράδυ στο σπίτι η γυναίκα, ας πούμε, γιατί να κάνει τις δουλειές, να κοιτάξει τα παιδιά της, να κάθεται και να κλαίει και να κάνει και να παίρνει τηλέφωνο. Και το θέμα ποιο είναι? Το ότι επειδή υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας επάνω στην ιδέα της καθαριότητας, ναι, με παίρνουν, λένε το πρόβλημά τους, και μόλις τους λέμε να επιληφθεί το σωματείο, λένε όχι. Mm. Γιατί θα στοχοποιηθώ και μετά θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Και αυτό το εκμεταλλεύονται. Και λένε ότι μιλάτε γενικά για, το σωματείο μιλάει γενικά και αόριστα. Όχι, το σωματείο δεν μιλάει καθόλου γενικά και αόριστα. Το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι εργαζόμενες που είχαν το θάρρος να πάνε στον Δήμαρχο, να επιθέσουν το σωματείο, να πάνε στον Δήμο για να εκθέσουν το πρόβλημά τους, μετά είχαν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Σκιστώθηκαν και φύγαν. Ο κύριος Μανδαλιανός φέρει ευθύνη που δεν αλλάζει τον αντιδήμαρχο? Φυσικά. Και γιατί δεν το κάνει? Δεν ξέρω, και παρότι οι αντιδήμαρχοι διανύουν τη δεύτερη περίοδο της θητείας, δεν τον άλλαξε. Δηλαδή ο κύριος Θεδεμετζής θα μείνει πάνω 4 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος αντιδήμαρχος που θα μείνει 4 χρόνια. Ενώ έχουν υποθεί όλα αυτά τα παράπονα, όλες αυτές οι φυγές εργαζομένων. Φυσικά. Φυσικά. Και η μία μάλιστα εκ των εργαζομένων ήταν και γνωστή του Δημάρχου, ήταν συμμαθητές. Είχε πει και το πόσο καλή εργαζόμενη είναι, που είχε ακούσει και είχε κάνει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Φωνή βόλου στην εντολή μου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι υποφέρουν, αλλά οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να παρέχονται πολύ καλύτερες υπηρεσίες στο Δήμο, θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες να κάνουν τη δουλειά τους πολύ πιο ευχάριστη, για να πηγαίνουν στο σπίτι τους και αντί να κάθονται και να στεναχωριούνται για το τι περάσανε και να παίρνουν γυναίκες τηλέφωνο και να κλαίνουν και να έχουν προβλήματα, να ασχολούνται με το σπίτι τους και την οικογένειά τους. Δηλαδή με πήρε ένας συνάδελφος, παλιός συνάδελφος, 25 χρόνια στο Δήμο, ο οποίος έφυγε και πήγε στο Δήμο Παύλου Μελά, και με παίρνει ένα άνθρωπο τηλέφωνο και με λέει: «Εσύ Βασίλη, ήρθα στο φως, πολύ σκοτάδι εκεί. Τους τα λες, μπας και δεν τα ακολουθούν, αλλά και έχουν την καραπικαλούνται την καραμέλα ότι εμείς θα κάνουμε αυτά επειδή προσταμένοι ότι θέλουμε να ψέψουμε την προϊσταμένη, επειδή δεν είναι μέλος του σωματείου, των εργαζομένων. Δεν είναι μέλος μας». Και τους είπα το εξής απλό χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επισκούλαμε, δεν ήταν μέλος μας οι προϊσταμένοι πάνω. Επί της δημαρχίας του κυρίου Μαξούρα, γιατί δεν πήγαμε μια φορά να πούμε κάτι? Γιατί εμάς, αν δεν μας ενοχλήσουν οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει από τη στιγμή που δεχόμαστε παράπονα από τους εργαζόμενους. Εννοείται για τέτοια πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τους επαφούν εδώ. Δεν απαντάνε όμως. Η ίδια προϊσταμένη ήταν και με τον κύριο, με τις 5 χρόνια, με τη διοίκηση του κύριου Σούλα, με τη δήμαρχο του κύριου Μαξούρα. Ρωτήστε τον, αν είναι εδώ ο κύριος Μαξούρας, ρωτήστε τον. Πήγαμε μία φορά να παραπονέσουμε? Όχι. Προφανώς επειδή ο κύριος Μαξούρας κρατούσε τις ισορροπίες. Μπορούσε να κρατούσε τις ισορροπίες. Γιατί δεν πήγαμε τότε? Δεν απαντάνε. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα, μόλις θα γυρίσουμε, θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο, θα το βάλω θέμα και θεωρώ πως θα ψηφιστεί. Να και να ασκήσουμε μηνυτήρια αναφορά στον αντιδήμαρχο, γιατί δεν υπάρχει